Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν συμπληρώθηκε ούτε ένας μήνας από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και γινόμαστε μάρτυρες όλοι μας υλοποίησης ενός σχεδίου που βάλει ευθέως εναντίον των δημοκρατικών θεσμών, αλλά θα έλεγα ότι βάλει ευθέως και εναντίον της κοινής λογικής. Θα περίμενε κανείς από μία νεοεκλεγήσα κυβέρνηση να κάνει χρήση του πολιτικού κεφαλαίου που διαθέτει, αλλά να κάνει χρήση και της ιδιαίτερης συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε, καθώς η χώρα για πρώτη φορά, μετά από 8 χρόνια μνημονίων, έχει μπροστά της ένα καθαρό πεδίο. Και άρα, αξιοποιώντας αυτό το momentum, θα περίμενε κανείς από την νεοεκλεγήσα κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά το δικό της σχέδιο που μας έλεγε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει διαθέτει και είναι διαφορετικό και είναι εναλλακτικό για την οικονομία, για την αναπτυξιακή προοπτική, για τη φορολογία. Ζητάγατε επί 3,5 ολόκληρα χρόνια εκλογές, διαβεβαιώνοντας τον ελληνικό λαό ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε διαφορετικά. Και άρα όλοι περιμέναμε ένα αλλακτικό σχέδιο για την οικονομία, την ανάπτυξη, τη φορολογία. Από τις 3 πρώτες εβδομάδες αποδεικνύεται ότι το μόνο σχέδιο που πράγματι είχατε έτοιμο ήταν το σχέδιό σας για την άλωση του κράτους. Το σχέδιό σας για την οικονομία εξαντλήθηκε στα χατήρια σας τον κύριο Λάτσι για το ελληνικό και σε 205 εκατομμύρια όλα και όλα, 205 εκατομμύρια ευρώ όλα και όλα επιπλέον μειώσεις σε αυτές που η κυβέρνηση η δική μας είχε ήδη δρομολογήσει για τον έμφυα. Και μάλιστα επιπλέον μειώσεις που αφορούν στα μεγάλα βαλάντια. Το θαύμα λοιπόν αυτό ήταν όλο και όλο, τα 205 εκατομμύρια. Το θαύμα για το οποίο χύθηκαν τόνοι μελανιού προεκλογικά, αυτή ήταν η μεγάλη σας ετοιμότητα να αλλάξετε τη φορολογική και οικονομική πολιτική. Καμία διαπραγμάτευση, κανένα σχέδιο για μείωση πλεονασμάτων, μόνο αυτά τα 205 εκατομμύρια, ενώ εμείς από το Σεπτέμβρη του 2018, δηλαδή μετά την έξοδο από τα μνημόνια, είχαμε ψηφίσει μαζί σας, είναι η αλήθεια, γιατί και εσείς ψηφίζατε στη Βουλή, πάνω από 3 δισεκατομμύρια μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης, χωρίς να υπολογίζω την μη εφαρμογή μειώσεων, περικοπών, των συντάξεων, των φορολογίων κλπ. Το σημαντικότερο είναι ότι μόνοι σας απορρίψατε το σχέδιο που είχαμε καταθέσει στους θεσμούς, μόνοι σας, πριν σας το ζητήσουν, πριν σας το απορρίψουν αυτοί, αν το απορρίπτανε, που προέβλεπε τη μείωση των πλεονασμάτων κατά 1% από το 2020 και μετά. Και βεβαίως αυτή θα είναι και η αιτία που θα αναγκαστείτε στον επόμενο προϋπολογισμό να φέρετε μέτρα λιτότητας. Να δούμε εκεί πόσο έτοιμοι θα είστε. Αλλά για να είμαι δίκαιος μαζί σας, στην προσπάθειά σας να στήσετε ένα αυστηρά ελεγχόμενο, κεντρικά ελεγχόμενο και βαθιά κομματικό κράτος, είχατε κάνει μια σοβαρή προετοιμασία. Τόση προετοιμασία που τις πρώτες νομοθετικές σας παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις που συγκεντρώνουν υπερεξουσίες, που μετατρέπουν το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε Λεβιάθαν με στρατιές μετακλητών, που τοποθετούν κομματικούς επιτετραμένους στα Υπουργεία, καταργώντας την επιλογή γραμματέων στα Υπουργεία μέσω ΑΣΕΠ, που υποβαθμίζουν ελεγκτικά σώματα και καταργούν πλήρως τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που λειτουργούσε απρόσκοπτα με τους δημόσιους επιθεωρητές επί πάρα πολλά χρόνια, νομοθετικές παρεμβάσεις
που παρεμβαίνουν ευθέως και απροκάλυπτα στην ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού και μάλιστα την ώρα που πολύ σοβαρές υποθέσεις παράνομων καρτέλ βρίσκονται στο πεδίο της διερεύνησής της. Τις πρώτες σας νομοθετικές παρεμβάσεις, λοιπόν, πράγματι είναι τόσο καλά προετοιμασμένες που θα τις ζήλευε ακόμη και η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Μπορεί και η κυβέρνηση Μπολσονάρο στη Βραζιλία, αν λάβουμε υπόψη μας από τους συμνητές της Χούντας, της δικτατορίας που έχετε συμπεριλάβει, που έχετε διορίσει σε κυβερνητικές θέσεις. Για να θυμηθούμε λοιπόν τι έχετε κάνει σε λίγες μόνο μέρες. Διορίσατε ως επικεφαλής της ΕΙΠ έναν κύριο, δεν τον γνωρίζει κανείς, δεν έχει κανένα βιογραφικό, το κρύβεται τόσο καιρό το βιογραφικό, ελπίζω να το δώσετε στη δημοσιότητα, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το δώσετε. Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει πτυχίο ΑΕΗ. Μαθαίνω, τώρα με ενημέρωσαν ότι πριν από λίγο το δώσατε στη δημοσιότητα το βιογραφικό του, 2 εβδομάδες χωρίς να έχει βιογραφικό. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν θέλω να τοποθετηθώ για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω. Ειλικρινά το λέω. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι συνήθως σε αυτές τις θέσεις, ευαίσθητες θεσμικά θέσεις, τοποθετούνται πρόσωπα γνωστά στην κοινωνία για να έχουν ένα κύρος θεσμικό. Εσείς τοποθετείτε έναν άνθρωπο ο οποίος η περγαμηνή του είναι ότι υπήρξε σε εταιρεία security. Η ΑΕΠ όμως δεν είναι Group 4. Η ΑΕΠ δεν είναι εταιρεία ιδιωτική security. Ο νόμος λοιπόν λέει ρητά ότι πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΠ. Θα το δούμε αυτό. Ο νόμος λέει ρητά ότι μέχρι 2 υποδιοικητές μπορεί να μπουν στην ΑΕΠ. Εσείς ορίσατε 3. Κοιτάξτε, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, όσο εγώ ήμουν πρωθυπουργός, είχα δώσει εντολή στον κύριο Ρουμπάτη να ενημερώνει διεξοδικά για τα μεγάλα, τα κρίσιμα ζητήματα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Το οποίο παραδέχθηκε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης όταν συνάντησε για να ευχαριστήσει τον κύριο Ρουμπάτη την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαξίμου. 4,5 χρόνια δεν υπήρξε όχι υποψία ούτε ίχνος αντιθεσμικής συμπεριφοράς από την πλευρά μας σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Τα πρώτα δείγματα γραφής όμως δεν είναι ενθαρρυντικά. Και εν διάφορη περιπτώσει οι νόμοι είναι για να τηρούνται και όχι αν οι επιδιώξεις μας είναι σε αντίθεση με τους νόμους, τόσο το χειρότερο για τους νόμους. Τοποθετήσατε Γενικό Γραμματέα Τουρισμού τον κύριο Λούλη, ο οποίος έγραψε βιβλίο, προσέξτε, όχι μετά τη μεταπολίτευση, όχι τη δεκαετία του 80, έγραψε βιβλίο το 2015 για να υμνήσει τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Και αντί να αποπέψετε όταν ανεδείχθη το ζήτημα τον υμνητή της Χούντας από την κυβέρνηση, οδηγήσατε σε παρέτηση τον πρόεδρο του ΕΟΤ. Ο αρχηγός σας δεν μας έλεγε ότι ήταν ο νεότερος πολιτικός κρατούμενος? Γιατί δεν ενοχλείτε σήμερα από τον υμνητή της Χούντας τώρα? Επαναλαμβάνω, όχι τότε. Τότε ήταν και ο κ. Βορύδης και άλλα στελέχη σας. Τώρα. Αλλά βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι μας το γιατί, διότι δεν αποπέμπεται έτσι εύκολα ο ταμείας του Ιδρύματος Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τοποθετήσατε έναν άνθρωπο της αγοράς με τη μικρή λεπτομέρεια ότι είναι άνθρωπος της Lambda Development, σε θέση υφυπουργού να διαχειριστεί την υπόθεση του Ελληνικού. Έγινε μεγάλη φασαρία. Μας είπατε, κακώς κάνετε φασαρία, είναι τεχνοκράτης ο άνθρωπος, μην ανησυχείτε, θα είναι ακριβοδίκαιος. Και πριν αλέκτορ λαλήσει, εσείς φέρατε τροπολογία
κατ' εντολήν προφανώς της εταιρείας, για αλλαγή των όρων δόμησης στο ελληνικό. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Νομίζετε ότι τόσα χρόνια εμείς δεν δεχόμασταν πιέσεις από την αναλόγω εταιρεία να νομοθετήσουμε? Αλλά εμείς ξεμπλοκάραμε όλο το project του ελληνικού, που βρήκαμε ένα οικόπεδο μόνο και μια σύμβαση. Δεν είχε ούτε δασικούς χάρτες, ούτε οριοθέτησε για αλλού, ούτε πρόβλεψε για τα αρχαία, τίποτα δεν είχε. Βγάλαμε το προεδρικό διάταγμα, προχωρήσαμε το project, αλλά το προχωρήσαμε με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και στο περιβάλλον. Τώρα εσείς τι ακριβώς κάνετε? Πού θα τους βάλετε τους ουρανοξύστες? Μέσα στη θάλασσα? Πάνω στο κύμα? Τι ακριβώς θέλει η εταιρεία? Και πόσα περισσότερα είστε διατεθειμένοι εσείς να κάνετε για να τη διευκολύνετε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ για αυτό το θέμα θέλω να πω κάτι. Όσα χατήρια και να κάνετε στον επενδυτή, αν δεν έχει λεφτά να επενδύσει, επένδυση δεν θα υπάρξει στο ελληνικό. Σας το λέω να το γνωρίζετε αυτό. Σας το λέω να το γνωρίζετε, διότι είχατε βγει προεκλογικά και είπατε ότι την πρώτη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι μπουλντόζες, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ μπουλντόζες δεν είδα. Ούτε κανείς μας είδε. Και καλά την πρώτη εβδομάδα, και καλά τον πρώτο μήνα, και καλά το πρώτο τρίμηνο. Να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι μόνες εργασίες που έχουν ξεκινήσει είναι οι χαριστικές τροπολογίες. Και όλα τα άλλα, ότι δήθεν εμείς φταίγαμε που δεν προχωρούσε η επένδυση, εμείς φταίγαμε που δεν προχωρούσαν χατήρια. Ναι. Αλλά η επένδυση προχώρησε χάρη σε μας, εκεί που προχώρησε. Όλα τα άλλα ήταν ψέματα και παραπληροφόρηση. Ψέματα και παραπληροφόρηση, που άλλωστε είναι το φόρτε σας. Για να δούμε σε αυτές τις λίγες μέρες τι έχετε σκαρώσει. Ότι ο δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αποφυλακίστηκε λόγω του ποινικού κώδικα. Και είχε το θράσος αυτό να το πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν το είπε κάποια από τις γνωστές, από τις γνωστές εφημερίδες, τα site που σας στηρίζουν. Ότι ο κύριος Φλόρος, το κύριος ίσως να είναι υπερβολή στην τοποθέτηση αυτή, συνεργάτης του διευθυντή, του νέου διευθυντή του Μεγάλου Μαξίμου, του κ. Δημητριάδη, επίσης αποφυλακίστηκε λόγω του ποινικού κώδικα. Δεύτερο ψέμα, ότι δήθεν μειώνεται τους μετακλητούς. Τους μειώνετε, τους κάνετε από 4-8. Είναι μια σοβαρή μείωση αυτή για τους μετακλητούς. Μην κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Σα. Μην κουνάτε το κεφάλι σας. Πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Τους μειώνετε τους μετακλητούς. Επίσης, ότι εσείς δήθεν μέσα σε 10 μέρες διασφαλίσατε πρόσβαση σε 155.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Η απόφαση υπήρχε ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε δεσμευτεί το ποσό 270 εκατομμύρια 30/5/2019. Επίσης, ότι κόψατε δήθεν την απόδοση συντάξεων 24.000 ευρώ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Βρούτσης, αλλά προκαλώ να έρθει σε αυτό το βήμα εδώ στη Βουλή υπεύθυνα και να πει ένα όνομα. Ποιος πήρε σύνταξη 24.000 ευρώ επί των ημερών μας? Ένα όνομα να πει. Ένα όνομα. Διότι το ψέμα και η συκοφαντία έχει κοντά ποδάρια. Όπως το άλλο ψέμα ότι δήθεν οι εκκρεμείς συντάξεις είναι 450.000. Ενώ με βάση τα επίσημα στοιχεία στις 31 Ιουνίου του 19, όλες μαζί οι εκκρεμότητες για κύριες επικουρικές και εφάπαξ μαζί δεν ξεπερνούσαν τις 107.000. Ψέματα λοιπόν, fake news, παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση και έφοδος στο κράτος και τους θεσμούς. Αυτό είναι το σχέδιό σας. Σας θυμίζει κάτι αυτό το σχέδιο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο σκέλος της παραπληροφόρησης, της διαστρέβλωσης των ψεμάτων? Εμάς μας θυμίζει καταστάσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν και σε άλλες χώρες.
και της Ευρώπης και του πλανήτη. Δεν είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Ίσως για την Ελλάδα να είναι πρωτοφανή. Ίσως πρωτοφανές να είναι το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο πλέγμα θεσμικών, συστημικών μέσων ενημέρωσης προβάλλει διαρκώς αυτές τις διαστρεβλώσεις. Και δεν υπάρχει αντίλογος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ακόμα και από την ονομασία του, συνιστά μια θεσμική λαθροχειρία. Βαφτίζεται νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, ένα νομοσχέδιο που βάλει ευθέως ενάντια στο δημοκρατικό έλεγχο και στη διάκριση των εξουσιών. Να το πω πιο απλά. Μια προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει τεράστια διαφορά από ένα προεδρικό σύστημα. Σήμερα, λοιπόν, έρχεστε και παίζετε με αυτά τα θεσμικά όρια. Και ξέρετε, αυτά τα όρια είναι εκεί για να γίνονται σεβαστά από κάθε πολιτική παράταξη. Όχι για να γίνονται λάστιχο κάθε φορά ανάλογα με τον πολιτικό συσχετισμό και τον πολιτικό σχεδιασμό του καθενός. Τι εισηγήστε, λοιπόν, σήμερα? Προεδρία της κυβέρνησης με 3 γενικούς γραμματείς, 440 υπαλλήλους, που αν δεν κάνω λάθος σήμερα μάθαμε ότι είναι περισσότεροι, 6 γενικούς γραμματείς, 530, αν δεν κάνω λάθος, υπαλλήλους, 100 μετακλητούς, απευθείας έλεγχος από τον Πρωθυπουργό της ΕΡΤ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου, της ΕΕΠ, της Αρχής Διαφάνειας, ορισμός αρμοδιοτήτων και ευθεία αναφορά στον Πρωθυπουργό, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματείων της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και προχωρά σε αυτές τις αλλαγές. Φαντάζομαι ότι δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ τους ίδιους τους υπουργούς του, ενδεχομένως και το ίδιο το κόμμα του. Πρέπει όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, μιας και είστε εντός της αιθούσης και γέρω εκτίμηση προς το πρόσωπό σας, παρά το γεγονός ότι εισηγήστε στο νομοσχέδιο και καλή νομοθέτηση και εσείς ο ίδιος την πρώτη νομοθέτηση την καταστρατηγήσατε. Τη διαβούλευση την ξεκινήσατε αφού είχε κατά τέτοιο νόμος. Λίγο μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα. Θέλετε βέβαια να το προβάλλετε αυτό το σκληρά συγκεντρωτικό μοντέλο ως μία μεταρρύθμιση στα πρότυπα του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ. Αλλά εκεί καλύτερα από μένα εσείς θα ξέρετε, μιας και είστε και επιστήμονας, θα ξέρετε ότι υπάρχουν τα λεγόμενα checks and balances. Δηλαδή οι θεσμικές διασφαλίσεις που δεν επιτρέπουν στον πρόεδρο να γίνει ασίδωτος και να δρά υπεράνω κάθε έλεγχο. Εσείς εδώ θέλετε τις υπερεξουσίες εις βάρος του δημοκρατικού ελέγχου, εις βάρος τελικά της ίδιας της Βουλής, να τις θεσμοθετήσετε χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου. Δημιουργείται ένα κράτος με υπουργούς, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπουργούς χωρίς δυνατότητα να ελέγχουν το Υπουργείο τους, ανδρίκελα, κομματικά στελέχη στα οποία βεβαίως μοιράσατε τα λάφυρα της νίκης, αλλά τη δουλειά θα τη βγάζουν οι υφιστάμενοι τους. Οι υφυπουργοί, τεχνοκράτες μεν σε αυτή τη φάση, και γενικοί γραμματείς, οι οποίοι θα αναφέρονται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Και η Βουλή, σε ρόλο διακοσμητικό, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν και στην προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά, εκεί και αν ήταν διακοσμητικός ο ρόλος της Βουλής. Το αστείο όμως σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι όλα αυτά επιχειρείτε να τα προωθήσετε και με το περιτύλιγμα του φιλελευθερισμού. Πάνω στην ώρα ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, καλώς ορίσατε στην αίθουσα. Είχα αρχίσει να αισθάνομαι μοναξιά χωρίς την παρουσία σας. Επιχειρείτε να τα παρουσιάσετε όλα αυτά με το περιτύλιγμα του φιλελευθερισμού και γι' αυτό λέω πάνω στην ώρα, ενώ έχετε μαζέψει στην κυβέρνησή σας όλα τα στελέχη, τα πρωτοκλασάτα
του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού. Τι φιλελευθερισμός είναι αυτός? Υπουργοί σας κατηγορούν ως ψυχικά νοσούντες αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Έχετε ανασύρει κάθε αναχρονιστική αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας, της οικογένειας, της εκκλησίας, της τάξης και της ασφάλειας. Φέρνετε νόμους επαναθεμελίωσης του πιο σκληρού, στενά κομματικού και συγκεντρωτικού κράτους. Και από πάνω μας παριστάνετε και τους φιλελεύθερους. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι ακόμα και έτσι αυτό που συζητάμε σήμερα δεν πρόκειται να πετύχει ούτε τον σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε. Αντιθέτως, μόνο πρόσθετα γραφειοκρατικά και δημοσιονομικά βάρη θα φέρει. Για τα γραφειοκρατικά θα σας αφήσω να τα διαπιστώσετε μόνοι σας μόλις παρέλθουν λίγοι μήνες. Για τα δημοσιονομικά όμως θα πω πως σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μόνο από τη σύσταση και λειτουργία της Προεδρίας Κυβέρνησης προκύπτει ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον 2.271.000 ευρώ. Όταν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού προβλεπόταν η λειτουργία 10 γραφείων. Αλλά κάθε μέρα τα γνωστά παπαγαλάκια μιλούσαν για υπερβολικό αριθμό μετακλητών, για υπερβολικές δαπάνες κλπ. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, μόνο στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού προβλέπεται η λειτουργία 11 γραφείων, μίας γενικής διεύθυνσης, τριών διευθύνσεων και ενός τμήματος. Αυτομάτως δηλαδή, έχουμε αύξηση των θέσεων ευθύνης και των αντίστοιχων επιδομάτων πάνω από 50%. Τα 10 γραφεία που είχα εγώ στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού τότε ήταν πάρα πολλά. Και για την κριτική που έκανε η αντιπολίτευση τότε και η μεγαλύτερη μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Τώρα, οι 16 μονάδες μόνο στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού είναι μια χαρά. Δεν έχει τίποτα. Η υπερδομή με τα 530 άτομα, εκ των οποίων οι 100 μετακλητοί, οι οποίοι μάλιστα θα λαμβάνουν αυξημένες αποδοχές, είναι μια χαρά τώρα. Οι 6 γενικές γραμματείες που θα λειτουργούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης σύν τις υπόλοιπες δομές που προανέφερα, τώρα εντάσσονται στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Όταν συστήναμε κάποιες απολύτως αναγκαίες ειδικές γραμματείες για να στηρίξουμε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, μας κατηγορούσατε για μεγάλες πατάλες. Τώρα που συστήνεται ολόκληρη ειδική γραμματεία μόνο και μόνο για να διαχειρίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα που υποτίθεται ότι θα παρακολουθεί το κυβερνητικό σας έργο, όλα είναι καλώς καμπωμένα τώρα. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά για να φανεί η υποκρισία. Η υποκρισία του πολιτικού λόγου, αλλά και των μέσων ενημέρωσης ή καλύτερα μέσων παραπληροφόρησης στη χώρα μας. Αλλά βεβαίως όταν ο Παύλος ο Πολάκης την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε αναλυτικά από αυτό το βήμα τον κατάλογο με τα 21 σκάνδαλα του Κελτνό, το πώς έφευγε το δημόσιο χρήμα για να γίνεται payroll σε δημοσιογράφους, σε εκδότες, σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, είδα μεγάλη αμηχανία στο ακροατήριο. Και τσιμουδιά σε όλα τα δελτία των ειδήσεων. Δεν είδα να το προβάλλουμε. Ακόμα και σε αυτό τη ΣΕΡΤ προβλήθηκε στο δελτίο των 3 και στις 9 έπεσε σύρμα, φαίνεται. Και το μόνο που παίχτηκε ήταν οι μαντινάδες του Πολάκη. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο στοιχείο. Ναι, κάνετε. Εσείς ειδικά που έχετε διδακτορικό στην παραπληροφόρηση από τη φυλάδα αυτή που καθημερινά παραπληροφορεί τον ελληνικό λαό, εσείς ειδικά δεν πρέπει να μιλάτε. Διότι και η εφημερίδα στην οποία εργαζόσασταν μέχρι πρότινος, αλλά ναι, μην με διακόπτετε. Ποιος δεν εργαζότανε, κύριε Μαρκόπουλε, ποιος δεν εργαζότανε. Είχατε κάνει από την εφημερίδα στην οποία εργαζόσασταν κεντρικό θέμα, τους μετακλητούς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα που τους διπλασιάζετε αυτούς τους μετακλητούς, προχθές που ο Πολάκης ήρθε σε αυτό εδώ το βήμα και ανέδειξε 21 σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, το μόνο το οποίο είχατε να ασχοληθείτε ήταν ότι στο καφενείο της Βουλής
καπνίζανε και είχαν τα σάκια στα τσιγάρα. Ο ελληνικός λαός θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας. Αλλά ο ελληνικός λαός θα βγάλει τα συμπεράσματά του πολύ γρήγορα. Και ξέρετε κάτι, μην αισθάνεστε ότι είσαστε πανίσχυροι. Επειδή κατά ένα πρωτοφανή τρόπο για τα σύγχρονα δεδομένα, τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, δεν υπάρχει αντίλογο σήμερα στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μονόλογος. Και αυτή ήταν και η αιτία για την οποία βρίσκεστε σήμερα στα κυβερνητικά έδρανα, η βασική αιτία. Αλλά μην αισθάνεστε πανίσχυροι γι' αυτό, γιατί δεν ζούμε στην εποχή που υμνεί ο Γενικός Γραμματέας του Τουρισμού. Ζούμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ίντερνετ. Δεν ζούμε στην εποχή της ΙΕΝΕΔ. Ακόμα και όταν ταυτίζεται στη συχνότητα, στην ίδια συχνότητα, την υμνητική σήμερα της υμνολογίας για το κυβερνητικό έργο και η δημόσια και η ιδιωτική σφαίρα των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα ζούμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Στην εποχή που τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Και όσο και αν προσπαθείτε να παραπείτε την πραγματικότητα, να το ξέρετε ότι η πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Και η πραγματικότητα εκδικείται. Το ψέμα, η παραπληροφόρηση, τα fake news έχουν κοντά ποδάρια. Θυμηθείτε το αυτό, ότι κάποια στιγμή θα σας γυρίσει boomerang όλο αυτό το ορουελικό τοπίο που έχει στηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Θεσπίζεται λοιπόν το θεσμό του υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Δήθεν σε μια προσπάθεια αποκαμματικοποίησης διοίκησης. Στην πραγματικότητα, επιχειρείτε να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη σε σχέση με την απαράδεκτη κατάργηση των εμβληματικών διατάξεων του νόμου 4369 του 2016 περί αποκομματικοποίησης διοίκησης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αρμοδιότητες του υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα περιορίζονται αποκλειστικά στα αμιγώς διοικητικά και οικονομικά θέματα του κάθε Υπουργείου. Με άλλα λόγια, ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του σημερινού Γενικού Διευθυντή Διοικητικού Οικονομικού. Η επιλογή σας εδώ είναι ξεκάθαρη. Αντί για αξιοκρατική στελέχωση των επιτελικών θέσεων του Δημοσίου από το Εθνικό Μητρό Επιτελικών Στελεχών, εσείς επιλέγετε την άλωση του κρατικού μηχανισμού με στελέχη από το Μητρό Κομματικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρείτε επίσης να ρυθμίσετε τα θέματα που αφορούν τα ιδιαίτερα γραφεία, όπως ονομάζετε τα υπάρχοντα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων. Οι συγκεκριμένες διατάξεις όμως, θυμηθείτε το, θα είναι το πολιτικό σας βατερλό. Επί 4,5 χρόνια λαϊκίζατε ασύστολα και το θέμα των μετακλητών. Και ας ήμασταν εμείς αυτοί που προχωρήσαμε σε περιορισμό του συνολικού αριθμού των μετακλητών. Και ας ήμασταν εμείς αυτοί που προχωρήσαμε σε μείωση και εξορθολογισμό των αποδοχών τους μέσω της ένταξης τους στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και τι κάνετε? Με το καλημέρα συστήνετε 700 θέσεις μετακλητών και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές. Συγκεκριμένα, με βάση τις σημερινές προβλέψεις του μισθολογίου, μόνο οι ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι και συνεργάτες κατατάσσονταν μέχρι σήμερα σε προχωρημένα μισθολογικά κλιμάκια. Με τις προτινόμενες διατάξεις, πλέον, όλοι οι μετακλητοί συνεργάτες των Υπουργών θα τυχάνουν ειδικών μισθολογικών προνομίων. Και μάλιστα, χωρίς να απαιτείται για αυτούς ούτε καν πτυχίο ΑΕΗ. Καταργείται τη σχετική απέτηση, ώστε το απολυτήριο λυκείου να επαρκεί για την κάλυψη όλων των θέσεων των συνεργατών ενός Υπουργού. Τόση αριστεία έχετε μαζέψει εκεί στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Τόσους άριστους μαζεμένους έχετε να βολέψετε. Έρχομαι τώρα στο μείζον θέμα, του νομοσχεδίου. Η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπου επιχειρείται η συνένωση όλων των ελεκτικών σωμάτων της διοίκησης υπό τη σκέπη μιας ανεξάρτητης αρχής, υποτίθεται αυξημένου κύρους. Ως εδώ θα μπορούσε κάποιος καλοπροαίρετος να δεχθεί
και είμαστε καλοπροαίρετοι, ότι υπάρχει πολιτική και διοικητική λογική. Υπό την έννοια ότι ιδρύεται μία αρχή που θα είναι υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μάλιστα. Ας δούμε όμως τις λεπτομέρειες. Ενώ με τις πάγιες διατάξεις προβλέπεται μία στοιχειώδης διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του διοικητή της αρχής, τις λοιπές θέσεις των μελών της διοίκησης, καθώς και τις θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι μεταβατικές διατάξεις αποτελούν μνημείο αδιαφάνειας. Ο διοικητής που θα διοριστεί με απόφαση του Πρωθυπουργού, χωρίς ανοιχτή και αντικειμενική διαδικασία, θα διορίσει τους προϊσταμένους αρεσκίας του, αφού προηγουμένως θα έχουν καθαιρεθεί οι νομίμως υπηρετούντες προϊστάμενοι των φορέων που συνενώνονται. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι αυτό, ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει ο κ. Μητσοτάκης, το καταργεί και το επανασυστήνει, προκειμένου να τοποθετήσει κομματικούς εγκάθετους και φίλους. Με δύο λόγια, καθόλου δεν ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αποτελεσματικής αρχής. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να ελέγξετε τη δημόσια διοίκηση. Και ό,τι δεν μπορείτε να ελέγξετε, είτε το καταργείτε, είτε παρεμβαίνετε αντιθεσμικά και αντισυνταγματικά, ώστε εν τέλει να το ελέγξετε. Γι' αυτό το λόγο και καταργείτε τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Γι' αυτό και προβλέπετε τον ασφιχτικό έλεγχο του νέου φορέα και τον ενταφιασμό προφανώς όλων των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν τη δημόσια σφαίρα. Τι σας ενόχλησε άραγε τα τελευταία χρόνια από το θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης? Σας ενόχλησε που ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση του Κελπνό? Σας ενόχλησε που ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση της Νοβάρτης? Τι από όλα αυτά? Τα ίδια και πολύ χειρότερα κάνετε και στο θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με μια ξεκάθαρα φωτογραφική διάταξη αμφίβολης συνταγματικότητας, που χωρίς αμφιβολία αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο και θα το διαπιστώσετε σύντομα και προφανώς κατά παράβαση κάθε έννοιας πολιτικής δεοντολογίας, επιχειρείται την καθαίρεση της διοίκησης της αρχής μέσω αναδρομικής θέσπισης κολλημάτων διορισμού. Γιατί δεν το λέτε καθαρά? Σας ενοχλεί που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ στο χώρο της διανομής του τύπου. Αυτό σας ενοχλεί. Γιατί δεν το λέτε καθαρά? Γιατί δεν λέτε καθαρά ότι έχετε σχεδιασμό να ευνοήσετε συγκεκριμένα συμφέροντα μονοπωλιακά που έχουν δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλίου στον χώρο του τύπου? Και σας έπιασε τώρα δίθεν ο πόνος για το αν η σημερινή πρόεδρος είναι πολιτικά ουδέτερη, διότι είχε διατελέσει στο νομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ενώ την ίδια στιγμή. Και δεν λέτε το ίδιο για τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Αλήθεια. Δεν είναι σημαντικός θεσμός η Τράπεζα της Ελλάδας? Δεν είναι? Η ανεξάρτητη αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδας? Δεν είναι? Εκεί ο διοικητής που εσείς διορίσατε και φυσικά εμείς με θεσμική συμπεριφορά δεν φέραμε καμία αντίρρηση όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι, πολιτικά ανεξάρτητος, ακομμάτιστος, ο Υπουργός Οικονομικών του κ. Σαμαρά? Γιατί δεν λέτε το ίδιο για μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, ο συνήγορος του καταναλωτή, που την διοικεί ο πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ζαγορίτης? Θυμηθήκατε, γελάτε. Μα είναι για γέλια αυτά που κάνετε. Είναι για γέλια και για κλάματα αυτά που κάνετε. Πρωτοφανή για μια ευνομούμενη δημοκρατία. Όταν όμως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ήταν ο κ. Ρακιντζής, ήταν, λέγατε τότε, τόσο ευαίσθητη η λειτουργία του θεσμού, ώστε να μην επιτρέπεται ούτε καν η αλλαγή του όταν τελείωνε η θητεία του. Είχε λήξει για 5 χρόνια η θητεία του και την ανανεώνατε διαρκώς.
Τώρα που είναι επικεφαλής κυρία Παπασπύρου, μπορείτε, αγνώντας εν εξελίξει έρευνας και διαδικασίας, να κατεδαφίζετε το θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή. Όταν επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν ο κ. Κυριτσάκης, και αυτός είχε λήξει η θητεία του και ανανεώταν διαρκώς πάλι για μια πενταετία, οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση που αφορούσε στα ασυμβίβαστα των μελών, διότι μέλη της Επιτροπής ήταν συγγενείς βουλευτών και σήμερα υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κεραμέως, σήκωνε μεγάλα θύελα αντιδράσεων από πλευρά σας, ως αντισυνταγματική και ανεπίτρεπτη παρέμβαση. Και βεβαίως όποια θεσμική παρέμβαση έγινε, δεν αφορούσε την τρέχουσα θητεία. Τώρα που δεν είναι της αρεσκίας σας επικεφαλής, οι αναδρομικές ρυθμίσεις για τα συμβίβαστα με στόχο την καθαίρεση της νόμιμης διοίκησης είναι συνταγματικά και ηθικά ανεκτές. Αυτό που κάνετε είναι υποκρισία. Δεν έχετε ίχνος θεσμικότητας, ίχνος θεσμασμού απέναντι στους δεσμούς. Και αυτή τη συμπεριφορά θα τη βρείτε μπροστά σας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί μακρηγόρησα. 2 μόνο λεπτά θέλω, 1,5 λεπτό. Με προλάβατε. Κλείνω περιγράφοντα, έχω την αίσθηση του χρόνου μάλλον. Κλείνω πολύ επιγραμματικά, πολύ περιγραφικά, καταθέτοντας συνθηματικά, θα έλεγα, τη δική μας πρόταση. Ολοκληρωμένη πρόταση, προοδευτική πρόταση για τη δημόσια διοίκηση. Ένα μεγάλο τμήμα αυτής καταφέραμε και τελειοποίησαμε σε αντίξωες συνθήκες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο ακόμα μπροστά. Συνθηματικά, λοιπόν, ενιαίο σύστημα κινητικότητας, δημιουργία ψηφιακών οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, αξιοκρατικές επιλογές γενικών διευθυντών και διευθυντών μέσα μετά από δεκαετίες για πρώτη φορά έγινε επί των ημερών μας, ηλεκτρονική αξιολόγηση, επαναφορά του κανόνα μία απόσυρση, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη από το μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις που ήταν μέχρι πρότινος, προγραμματισμός προσλήψεων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Αυτό είναι το δικό μας έργο, το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια διοίκηση. Και βέβαια σεβαστήκαμε και εμβαθύναμε περισσότερο σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως ο νόμος για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Διότι πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, διότι πιστεύουμε στις θετικές μεταρρυθμιστικές τομές. Και σε αυτό το πλαίσιο, σας διαβεβαιώνω, κύριε Υπουργέ, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηξη να στηρίξουμε τυχόν σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που θα επεδίωκε η σημερινή κυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς όμως, το παρθενικό σας νομοσχέδιο δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Η πρόθεσή σας, από ό,τι φαίνεται, είναι να επανασυστήσετε, να ξαναστήσετε ένα βαθύ και ανεξέλεγκτο κομματικό κράτος. Και ακόμα πιο εμφανής είναι η πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει τη χώρα με το γνώριμο αυταρχισμό της δεξιάς και βεβαίως με την παραπληροφόρηση των χορηγών του. Η Ελλάδα όμως της δεξιάς, δεν ανοίγετε στη δεξιά. Είσαστε προοδευτικοί τώρα, είσαστε φιλελεύθεροι, τι ακριβώς είστε? Αυτά τα οποία πράτετε όμως μας γυρίζουν σε παλιές εποχές, στο κράτος μιας δεξιάς που θέλουν και οι σημερινοί δεξιοί να ξεχάσουν. Γι' αυτό λοιπόν σας λέμε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα βαθύ κομματικό κράτος. Η Ελλάδα χρειάζεται μια σύγχρονη, μια αξιοκρατική, μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Η Ελλάδα χρειάζεται όραμα, ηγεσία, σχέδιο για τη νέα εποχή. Αποδεικνύεται λίγες μέρες μετά την εκλογική σας νίκη, ότι αυτό το όραμα και αυτό το σχέδιο τα στερείστε. Σας διαβεβαιώνω ότι με αυτή τη λογική, με αυτές τις λογικές, δεν πρόκειται να πάτε πολύ μακριά. Πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν θα είναι αρκετός για να πετύχετε το σκοπό σας. Και πολύ γρήγορα επίσης θα διαπιστώσετε ότι θα είναι απολύτως δυσλειτουργικός ο σχεδιασμός σας, η υλοποίηση του σχεδιασμού σας. Η επέλαση στο κράτος, ο ασφιχτικός έλεγχος της ενημέρωσης και των ανεξάρτητων αρχών, ο έλεγχος της δικαιοσύνης
και εν τέλει η υπονόμευση της ίδιας της δημοκρατίας, δεν πρόκειται να περάσουν απαρατήρητες από τον ελληνικό λαό, από τους Έλληνες πολίτες. Δεν πρόκειται να μείνουν δίχως αντιδράσεις. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε στο 1969, αλλά στο 2019. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Σας ευχαριστώ.